πάτωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα αυτοκίνητο αναβάτη του υποδρόμου στη Λευκοσία. Οι νυχτοβάτες έβαλαν στόχο το όχημα του 39χρονου στη 1:30 το πρωί και ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του στην Έγκομη και εξαφανίστηκαν. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά τον εμπρισμό του αυτοκινήτου του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Μιχάλη Παπαπέτρου, για το οποίο να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ η αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου από τη Λευκοσία. Ο Αντένα εξασφάλισε βίντεο τη στιγμή του πανικού με τους περίοικους να προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στη σκηνή και κατέσβησαν τη φωτιά. Από επιτόπιες εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, ενώ το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός. Το ΤΑΕ Λευκοσίας διερευνά την υπόθεση τόσο στον επαγγελματικό χώρο του αναβάτη, όσο και στις προσωπικές του δραστηριότητες και αναμένεται να λάβει καταθέσεις από άτομα που πιθανόν να γνωρίζουν κάτι. Εξετάζονται επίσης άλλες παρόμοιες υποθέσεις και αναζητούνται κοινά χαρακτηριστικά.